Ως βασίλειον δώρων και θύμα αγίων, το βασίλει των αιώνων και αθλοθέτη Θεό, δι' αθλήσεως στεράς προσήκτης εν σίγαρ την πλάνην καθελόν, στρατιώτης ευκλαίης, πανεύθυ με βασιλείς και της αληθείας εδείχθης, Χριστό πρεσβεύων υπερποντωνυμών. Τη 22η του μηνός Μαου. Βασιλίσκου Μάρτυρο, μνήμη τη Δευτέρα Οικουμενική Συνόδου εν Κωνσταντινουπόλη, Μαρκέλου και Κόδρου των Μαρτύρων, Ιωάννου Βλαδίμηρου, Βασιλέο τη Σερβία, Δονάτου Μακαρίου και Θεοδόρου, Σοφία τη Ιατρού τη Μάρτυρο, Παύλου Νεομάρτυρο του Εντρυπόλη, Καλή Σωσία τη Ελεήμονος, Ο Άγιο Βασιλίσκο ήταν ανυψιό του Μεγαλομάρτυρο Θεοδόρου του Τύρονο. Γεννήθηκε στην Κομόπολη τη Αμασία, και ο έπαρχος της Καπαδοκίας Αγρίπας, όταν έμαθε ότι είναι χριστιανός, τον συνέλαβε και τον φυλάκισε. Έπειτα με κάθε τρόπο προσπάθησε να τον κάνει να αρνηθεί την πίστη του, αλλά ο βασιλίσκος, αντάξιος του θείου του, του Αγίου Θεοδόρου, έμεινε σταθερός στην ομολογία του, ενθυμούμενος τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Στίκεται εν τη πίστη, ανδρίζεσθε κρατεούσθε δηλαδή να μένετε στερεοί και όρθιοι στην πίστη, αγωνίζεστε ως άνδρες γενναίοι, πάρτε δύναμη και θάρρος. Ο έπαρχος τότε σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να κάμψει το φρόνημα του βασιλίσκου, αν τον έφερνε σε ειδωλολατρικό ναό, σε ημέρα επίσημη τελετή. Πράγματι, κατά την ημέρα επίσημη τελετή των ειδόλων, τοποθέτησε τον νόσιο με τιμές ανάμεσα σε επίσημους πολιτικούς και στρατιωτικούς. Αλλά ο βασιλίσκος σκέφτηκε και πάλι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να χριστών κερδίσω». «Θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, δηλαδή άξια περιφρόνησης, προκειμένου να κερδίσω το Χριστό». Έτσι όχι μόνο απέρριψε τις τιμές αυτές του επάρχου, αλλά θερμά προσευχόμενος συνέτριψε τα αγάλματα του ναού. Τότε όλοι εκστατικοί είδαν το πρόσωπο του βασιλίσκου να ακτινοβολεί. Αμέσως διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του στα κόμματα της Καπαδοκίας και το σώμα του το έριξαν στο ποτάμι. Τη νύχτα ευσεβείς χριστιανοί το ανέσυραν και το έθαψαν ευλαβικά. Μνήμη της Δευτέρας Αγίας Οικουμενικής Συνόδου Η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 381 με πρωτοβουλία του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τη σύνοδο αυτή αποτέλεσαν 150 πατέρες με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Το θέμα της συνόδου ήταν η εξέταση της διδασκαλίας του Μακεδονίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και των οπαδών του που θεωρούσαν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα, ως κτίσμα. Οι πατέρες λοιπόν της Συνόδου κατέκριναν και αναθεμάτισαν την κακόδοξη ερετική αυτή διδασκαλία και συγχρόνως συμπλήρωσαν το σύμβολο της πίστεως Τη πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που είχε γίνει στην Ίκεα, δηλαδή συμπλήρωσαν και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το Ζωοποιών, το εκ του εκπορευόμενον, το συν Πατρί και συνδοξαζόμενων συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Ο Σιωμάρτης Παύλος ο Πελοποννήσιος Γεννήθηκε στο χωριό Σοποτό Καλαβρίτων από ευσεβείς γονείς. Πλανήθηκε όμως και ασπάστηκε τον μοαμεθανισμό. Κατάλαβε όμως το λάθος του και την άρνηση του Χριστού και μετέβη στο Άγιο Νόρος. Εκεί έγινε μόναχος και ζούσε ως ασκητής. Επέστρεψε στην Τρίπολη και ομολόγησε δημοσίως την πίστη του στο Χριστό. Τον αποκεφάλισαν οι Τούρκοι στις 22 Μαΐου του 1818.